Μανώλη Παπαμαθεάκη, ο Αλμυρός πήρε την νίκη απέναντι στον ΠΟΑ στο ντέρμπι το σημερινό που δεν είχε γυρισμό. Εντάξει, δεν θα έλεγα δεν είχε γυρισμό. Νομίζω είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί έχει ακόμα σοβαρά παιχνίδια μπροστά με μεγάλη συγκοδομή διευαθμιών. Αυτό που θα πω και το λέω με πάσα ειλικρίνεια, πραγματικά σήμερα φεύγω γεμάτος από το γήπεδο. Είδα μια ομάδα όπως τη θέλω να τη βλέπω, όπως την ονειρεύομαι. Και πραγματικά, αν δεν κερδίζαμε αυτό το παιχνίδι, θα ήταν πάρα πολύ άδικο. Νομίζω ότι είναι ολοκληρωτική η εμφάνισή μας, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Έχω χάσει το μέτρημα πόσα γκολ έχουμε χάσει σε αυτό το παιχνίδι, πόσες ευκαιρίες έχουμε κάνει, πώς έχουμε δημιουργήσει, πώς έχουμε παίξει. Νομίζω θα ήταν πάρα πολύ άδικο για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Πολύ χαρούμενος με αυτό που είδα. Νομίζω ότι υπήρχαν στιγμές που, χωρίς υπερβολή, νομίζω παίζαμε ποδόσφαιρο μεγαλύτερης κατηγορίας. Πραγματικά επιζητήσαμε έστω και μέχρι τα τελευταία λεπτά με πολύ ορθόδοξο και σωστό τρόπο να πετύχουμε ένα τέρμα. Δεν αγχωθήκαμε, δεν βάλαμε μεγάλες μπάλες, είχαμε υπομονή, γυρίσαμε και νομίζω ότι κάποια στιγμή στο τέλος μας δικαίωσε, γιατί πραγματικά τα παιδιά πήραν αυτό που άξιζαν από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Νομίζω ότι δεν τίθεται αμφισβήτηση καμία ποια ήταν η καλύτερη ομάδα. Όσοι ήταν στο γήπεδο, νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Και το μόνο που θα ευχηθώ για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά, να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί πραγματικά οι δυνατότητες που βλέπω από το υλικό που έχω στα χέρια μου, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες. Να ευχηθώ στον ΠΟΑ τα καλύτερα. Νομίζω ότι στο σημερινό παιχνίδι δεν ήταν καλός. Είχε και τις απουσίες του, και αυτό βέβαια σίγουρα είναι στα ελαφρυντικά του. Αλλά νομίζω σήμερα κέρδισε πεντακάθαρα η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για τη συνέχεια, για το παιχνίδι της ερχόμενης αγωνιστικής στην Αθήνα, αλλά περισσότερο βεβαίως ένα γενικό σχόλιο για το πώς πηγαίνουμε προς την τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Εντάξει, θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι την άλλη Κυριακή. Ένα παιχνίδι που δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο να κερδίσουμε. Ένα παιχνίδι κίνητρο για μας, πρόκληση για μας. Δεν σου κρύβω ότι προσωπικός μου στόχος είναι αυτή η ομάδα να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Και νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια χαίρομαι και εγώ να τα παίζω, χαίρονται και οι ποδοσφαιριστές, όλος ο οργανισμός του Αλμυρού, και θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Η συνέχεια είναι κάθε παιχνίδι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Κάθε Κυριακή έχουμε δύσκολα παιχνίδια. Θέλουμε να κάνουμε μια πολύ δυνατή συγκομιδή μέχρι το τέλος. Να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτή είναι η ευχή μου, γιατί νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες να χτυπήσουμε και πολύ ψηλές θέσεις στη βαθμολογία. Ανέστη Αναστασιάδη, μία ήττα για την ομάδα του ΠΟΑ σήμερα από τον Αλμυρό, που κάνει τα πράγματα δυσκολότερα για τη συνέχεια. Ναι, είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα που μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση βαθμολογική. Δεν καταφέραμε να μπούμε ποτέ στο πνεύμα του παιχνιδιού, ενός ντέρμπι που παίζει τη σωτηρία. Νομίζω ότι η μοίρα ήρθε αυτή η ήττα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για τη συνέχεια, για το παιχνίδι της ερχόμενης αγωνιστικής στην Αθήνα, αλλά και για την συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΟΑ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα η κατάσταση και η βαθμολογική. Ξέραμε ότι έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, ότι ακολουθούν δύο παιχνίδια, τρία μάλλον με το σημερινό, πολύ δύσκολα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να παλέψουμε, να κερδίζουμε βαθμούς μέχρι το τέλος. Μπορούμε να κάνουμε μια ταξινόμηση των λόγων που μια ιεράρχηση και των προτεραιοτήτων που θα μπουν στη συνέχεια, αλλά και αγωνιστικά για την πτώση της ομάδας. Για το σημερινό μιλάτε. Εντάξει, κοιτάξτε, σήμερα νομίζω ότι παίξαμε με ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Και όταν είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι και έχεις χαμένες μονομαχίες, σχεδόν όλες τις χαμένες μονομαχίες, και όταν στο πνεύμα του παιχνιδιού μπαίνουν τρία ή τέσσερα παιδιά, νομίζω το αποτέλεσμα είναι σίγουρα αρνητικό. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Νομίζω ότι έχει έρθει και η κόκκινη κάρτα σε ένα σημείο του αγώνα που νομίζω από ένα έμπειρο παιδί. Και είναι δύο παιδιά που πριν το παιχνίδι αισθανθήκαν μια διαθεσία για το ρουμπάκι του Χατζη Ανδρέου που δυσκόλεψε λίγο παραπάνω το έργο μας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δικαιολογία. Όταν μπαίνεις να παίξεις ένα ντέρμπι, πριν απ' όλα πρέπει να καταθέσεις την ψυχή σου, να κερδίσεις μονομαχίες, να παλέψεις. Και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο στο τέλος θα σε δικαιώσει. Εμείς δεν κάναμε τίποτα από όλα αυτά, οπότε νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Υπάρχει θέμα ευψυχίας, συνεπώς, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσέγγιση των αγώνων. Εντάξει, η προσέγγιση των αγώνων είναι κάτι σχετικό. Οι προπονητές προετοιμάζουν την ομάδα όλη την εβδομάδα, από εκεί και πέρα, όταν σφυρίζει ο διαιτητής, αυτοί που αγωνίζονται είναι οι ποδοσφαιριστές. Άλλες φορές αυτό που προετοιμάζει την εβδομάδα μπορεί να βγει, και άλλες φορές μπορεί να μην βγει. Σήμερα δυστυχώς
Νομίζω τίποτα από όλα αυτά που κάναμε δεν μπόρεσαμε σε καμία στιγμή του αγώνα να ανταποκριθούμε. Ήμασταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων και μοιραία νομίζω με όλα αυτά που προανέφερα ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.